Τι έγινε, αγάπη μου, γιατί πηγαίνεις έτσι, γιατί έχουν μουδιάσει. Έχουν μουδιάσει τα πόδια μου. Άκου τώρα. Και εγώ νόμιζα ότι είχες μουδιάσει από τη χαρά της δεύτερης θέσης στη βαθμολογία. Ναι, χάρηκα, δεν μπορώ να πω ψέματα. Δεν είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε γι' αυτό. Για πες τώρα πώς φάνηκε. Αισθάνθηκα πολύ ωραία. Δικαιωμένη. Από το κομμάτι από αυτό που ακούγεται, ναι. Αλλά... Πολύ ωραία. Πες μας πού πηγαίνεις. Λοιπόν, σήμερα είμαι καλεσμένη σε μια φίλη μου που δουλεύει σε μια ναυτιλιακή εταιρεία και ναι. Έχουν ένα κοκτέιλ πάρτι. Στην ναυτιλιακή την εταιρεία. Στην ναυτιλιακή εταιρεία, ναι. Μέσα. Στα γραφεία τους κάνουν ένα κοκτέιλ πάρτι. Και καλούν και άλλους ανθρώπους. Ναι, ναι, ναι. Οι εργαζόμενοι μπορούν και καλούν έτσι τους πιο στενούς λίγο φίλους. Πολύ ωραία. Στενή φίλη λοιπόν. Η Μέλτα πηγαίνει σε αυτό το πάρτι και εσείς βαθμολογείτε. Εμιλία, θα ήθελα να ξεκινήσουμε από σένα. Μέλτα, τίποτα από αυτά που φοράς δεν θυμίζει ένα κοκτέιλ πάρτι, έτσι. Πρέπει να ήσουν έτσι πιο elegant, με άλλα παπούτσια. Μπορείς να ανοίξεις λίγο το πανωφόρι σου να δω τι φοράς από μέσα. Από μέσα είναι πουκάμισο, από κάτω δεν φοράω τίποτα. Συγγνώμη. Δεν φοράει κάτι δεν από κάτω. Δεν φοράω κάτι από κάτω, είναι πουκάμισο το από πάνω. Αυτό είναι φόρεμα. Ναι, είναι φόρεμα. Okay, γιατί εγώ όταν το είχα δει σε ένα fast fashion, το είχα δοκιμάσει σαν πανοφόρι βέβαια. Όχι, υπάρχει και το πανοφόρι. Α. Υπάρχει, αλλά το συγκεκριμένο είναι φόρεμα. Άλλο πανοφόρι. Ναι. Okay. Το συγκεκριμένο έχει διάφορα. Έχει και παντελόνα, έχει διάφορα σε αυτό το στυλ. Οπότε δεν φοράς κάτι από κάτω. Ναι, δεν φοράω κάτι από κάτω. Θα είσαι έτσι όλη τη βραδιά, ας πούμε. Δεν είναι βραδιά, είναι μεσημερό απόγευμα. Ναι. Είναι με ένα μεσημέρι, ένα πάρτι σε μια εταιρεία. Okay, δεν μου αρέσει καθόλου αυτή η τσάντα. Δεν έχει καμία σύνδεση ούτε με το παπούτσι, ούτε με τα ρούχα που φοράς. Τα αξεσουάρ σου, τα οποία δεν τα βλέπω, είναι αδιάφορα. Ναι, έβαλα κάτι πολύ διακριτικό, γιατί είναι και μεσημέρι. Ναι, σίγουρα έτσι θα σε βλέπα κάπου αλλού και όχι εκεί που πας. Παρ' όλα αυτά είναι ένα okay look, αξιοπρεπέστατο. Για να πας σε μια εταιρεία, τι θα βάζεις, θα βάζεις κάτι διαφορετικό. Γιατί... Εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές. Σίγουρα, εντάξει, γιατί αλλά... να δεις αυτό και να πεις «Α, πάω σε μία εταιρεία», ας πούμε. Όχι, το θεώρησα ότι είναι κάτι πολύ κομψό για να πας σε ένα συγκεκριμένο πάρτι. Είναι για άλλες ώρες όμως, για άλλες περιστάσεις αυτό το look. Δεν είναι τόσο για ένα πάρτι έτσι χαρμόσυνο, ωραίο, σε μία εταιρεία που δεν ξέρω κι εγώ τι γιορτάζουν εκεί. Με αυτά τα αξεσουάρ, με αυτά τα παπούτσια. Ναι. Και εγώ θέλω να επισημάνω κάτι, ότι το χθεσινό φόρεμα που μας είπες ότι δεν έχει βγει στην αγορά κτλ. Υπάρχει στην αγορά, είναι μια σχεδιάστρια, μια μπουτίκ που συνεργάζομαι εγώ, το έχει κιόλας και το είδα σήμερα το πρωί. Δεν το γνωρίζω. Είπα και χθες και στον κύριο Κουδανόλη, στον Σκουρό. Ότι δεν ξέρω η συγκεκριμένη κοπέλα που τα δίνει και που δεν τα δίνει. Είπες ότι δεν τα δίνει ακόμα. Ναι, γιατί... Μιλάτε για μια συνεργασία. Ναι, για το δικό μου μαγαζί. Δεν ξέρω εάν η συγκεκριμένη κοπέλα μπορεί να τα δίνει και σε άλλα μαγαζιά. Γιατί συνήθως πολλά καταστήματα, όταν είμαστε πολύ κοντά, δεν μπορούμε να έχουμε τα ίδια φορέματα ή τα ίδια ρούχα όλοι μαζί. Εγώ μιλάω για κατάστημα στην Κηφισιά πάντως. Ναι. Μπορεί να δίνει στην Κηφισιά, πάντως στην Γλυφάδα. Υπάρχει να ξέρεις από το ρούχο, υπάρχει στην αγορά. Δεν μπορώ να ξέρω και που δίνει ακριβώς και τι αυτό. Εγώ έχω την πληροφορία. Είπες ξεκάθαρα ότι δεν το δίνει. Εγώ ξέρω την πληροφορία σαν δικιά μου συνεργασία. Ότι δεν τα δίνει ακόμα. Ότι ακόμα δεν το έχει δώσει και μιλάω για δική μου συνεργασία. Αν θα μπει στο πάνω κομμάτι της Γλυφάδας που δουλεύω εγώ μαζί της. Ναι, παρόλα αυτά το έχει δώσει, οπότε μπορείς να κάνεις άλλες επιλογές εσύ. Καλά, άλλο Κηφισιά, άλλο Γλυφάδα. Δεν υπάρχει πρόβλημα σε αυτό. Δεν νομίζω ότι αν πάει η άλλη Κηφισιά να έχεις άμεση σχέση με την κοπέλα αυτή. Ναι. Άμεση όχι, συνεργασία μόνο. Ούτε άμεση, ούτε άμεση, συνεργασία μόνο. Συνεργαζόμαστε τα ρούχα μας. Ειρήνη. Η τσάντα είναι πολύ σκληρή για αυτό το look. Και όλο το υπόλοιπο look μου περνάει παντελώς αδιάφορο. Εσύ με τι θα πηγαίνεις, βρε Ειρήνη μου, σε ένα τέτοιο πάρτι, γιατί σου περνάει τόσο αδιάφορο το look μου. Τι θα βάζες. Κάτι σε χρώμα, κάτι σε κοντό, τι σε μαγιό, σε... Θα πήγαινα έτσι, πώς είμαι δεν σήμερα. Δεν πας έτσι σε μια τέτοια εταιρεία. Μια χαρά πάω εγώ. Εντάξει, δεν πας έτσι σίγουρα σε μια εταιρεία. Εσύ ίδια πριν από μόνη σου είπες ότι είναι ένα απλό ok look. Ναι, αυτό αλλά δεν πας όμως... Είπα ότι είναι ένα απλό ok look, αλλά δεν πας και έτσι σε μια τέτοια. Γιατί έρχεσαι εσύ σήμερα έτσι. Γιατί το concept μου είναι αυτό, για να πάω σε αυτή την εταιρεία. Εσύ γιατί ήρθες έτσι. Γιατί είναι σαν το concept και ήθελες να το βάλεις, όπως και εγώ το ίδιο. Εντάξει, και εγώ είπα τη γνώμη μου. Και εγώ τη γνώμη σου. Ευχαριστώ.
Παρακαλώ. Δεν έχεις να πεις κάτι άλλο? Τι να πω ρε Κατερίνα μου, συγγνώμη, αλλά δεν βλέπω κάτι. Ένα μπέζ από μέσα με ένα συνδυασμένο πουκάμισο που μπορεί να το είχε προτείνει και το fast fashion μαζί. Δεν είναι fast fashion μαζί, γιατί okay, είναι δικό μου το πουκάμισο. Είναι τελείως δύσκολο, το κάτι τελείως ενδιαφέρον. Είναι από αλλού okay, και μπορεί να το έχουμε όλοι okay, στην τουλάπα μας, φυσικά. Το παπούτσι το ίδιο. Οι συνδυασμοί με το συγκεκριμένο φόρμα θα μπορούσε να γίνει και με λευκό όπως φορά ήριδα, μπορούσε να γίνει με μακίτρινο. Με πάρα πολλούς συνδυασμούς. Τρόπους. Τι, ναι, άρα τι επειδή είπες ότι εδώ προτείνει τη συγκεκριμένη εταιρεία. Τι δίνει σήμερα εσύ εδώ? Αυτό που όπως το έφερα εγώ. Όπως το έφερες κι εσύ. Ένα. Ευχαριστώ. Θα ήθελες να αλλάξεις κάτι, ας πούμε, αν το έβλεπες αυτό θα μπορούσες να πεις ότι, ξέρω εγώ, θα έβαζε ένα άλλο πουκάμισο ή με κάποια άλλα παπούτσια. Αυτό για να μην χρειάζεται σίγουρα αξεσουάρ, έντονα. Όταν θα λες έβαζε έντονα, τι εννοείς? Έντονα, γιατί είναι και μεσημέρι. Θα έβαζα χρυσά. Α, γιατί είναι και μεσημέρι, δεν μπορεί να πας και δεν φοράμε αξεσουάρ το μεσημέρι. Όχι, σε ρωτώ τι χρυσά θα βάζεις, πόσο χρυσά έντονα, αξεσουάρ, γιατί δεν ξέρω. Χρυσά βραχιόλια, mm-hmm, χρυσά δαχτυλίδια. Εγώ θα έβαζα πολύ έντονα χρυσά σκουλαρίκια, θα πετούσα τη τσάντα και θα έβαζα ένα πιο ενδιαφέρον παπούτσι. Να μου δώσει τι κάτι. Τι παπούτσι θα βάζεις? Ένα πέδιλο. Ένα πέδιλο ίσως χρυσό, γιατί θα έβαζα και τα χρυσά στοιχεία στα χέρια μου. Ναι, αλλά είναι μεσημέρι όμως. Και δεν φοράμε και χρυσά πέδιλα το μεσημέρι. Όχι, αλλά είναι πολύ υπερβολή τώρα το χρυσό πέδιλο τώρα εκεί μέσα. Ξέρω. Είμαστε εκεί μέσα ή είμαστε στο My Style Rocks, γιατί μήπως κάπου ναι, αλλά το συγκεκριμένο κόστος όμως είναι και για εκεί μέσα. Άρα μπαίνουμε και λίγο στο το ναι, που πάμε. Ναι, πόσο να μπούμε ακόμη, έχουμε μπει. Που κάθε μία μπαίνει όπως μπορούμε. Εσύ μου έρχεσαι εδώ. Εντάξει. Δεν μπορώ κάτι άλλο να πω, okay, σου είπα τι θα έκανα. Εντάξει, εντάξει. Εντάξει. 1,3 είναι ο μέσος όρος, πηγαίνει στους κριτές. Σας. Καλώς τη. Θα ξεκινήσουμε τη σεμνή αυτή τελετή με το Στέλιο. Ναι, λοιπόν, Μέλτα, άκου να δεις τι γίνεται με αυτό το look. Αυτές οι πλατφόρμες οι οποίες αρέσουν σε πολλές γυναίκες, γιατί είναι πολύ άνετες, ναι, είναι και πολύ παραθεριστικού τύπου. Δηλαδή, αυτές οι πλατφόρμες, αν θέλει κάποια να τις φορέσει, πρέπει να τις φορέσει μόνο με καφτάνια, με λινά, με φαρδιά ρούχα και κυρίως στις διακοπές. Δηλαδή δεν είναι παπούτσια πόλης. Αυτό είναι φόρεμα ή καπαρντίνα, δηλαδή δεν φόρεμα, έχω καταλάβει. Είναι φόρεμα. Είναι δύο κομμάτια όχι, ή ένα? Όχι, είναι ένα κομμάτι και είναι φόρεμα. Είναι ένα. Έτσι το πουλάει το συγκεκριμένο. Ωραία. Αυτό το φόρεμα είναι πολύ αστικό και είναι και ωραίο. Τότε έχεις βάλει μέσα όμως ένα πουκάμισο που έχει έτσι πιο σαφάρι στοιχεία. Τον μπερδεύει πάρα πολύ. Ναι. Όπως και η τσάντα αυτή, που δεν έχει καμία σχέση. Δηλαδή η τσάντα είναι. Πώς την επέλεξες? Ήθελα να σπάσω λίγο το καφέ και το πράσινο εδώ πέρα που κάνει και ήθελα να φέρω ένα χρώμα. Το πράσινο ήθελες να το σπάσεις? Έχει κάτι πράσινο, έχει πράσινο καφέ το πουκάμισο. Γιατί να το σπάσεις? Σπασμένο είναι, μπριμέ είναι. Όχι, μ' άρεσε. Ήθελα να δώσω λίγο χρώμα στο καφέ. Δεν το βρίσκω επιτυχημένο look αυτό. Ναι. Καθόλου. Και επίσης λείπουν τα κοσμήματα εντελώς, δηλαδή κάποιο βραχιόλι, κάτι στο λαιμό σου, ίσως ένα φουλάρι, κάτι να υπάρχει, ναι, λίγο styling. Γιατί τώρα εσύ έβαλες ένα πουκάμισο μέσα από ένα φόρεμα, το οποίο εντάξει, ας μην το ακυρώσω τελείως αυτό το πουκάμισο, αν και δεν χρειάζεται, γιατί έχει ανοιχτή πλάτη αυτό το φόρεμα, για να λίγο πίσω, ναι, έχει ανοιχτή πλάτη για να φαίνεται. Τότε έβαλες ένα πουκάμισο και το έντυσες, δεν έχει ιδιαίτερο νόημα. Ήθελα στην αρχή να το φέρω με ένα άσπρο πουκάμισο και ένα μικρό φουλάρι ροζ πράσινο που έχει διάφορα έτσι χρώματα, αλλά είναι πολύ απαλά. Αλλά λέω μετά άμα το φέρω λέω, και το κάνω λίγο πιο στυλιστικά, το κάνω πιο έτσι, θα μου πούνε πάλι τα δικά τους. Άστα αυτά. Οπότε αποφάσισα να φέρω αυτό το πουκάμισο. Ποια είναι τα δικά μας? Όχι τα δικά σας, ενώ τα κορίτσια θα πούνε ότι πάλι το έβαλα. Είναι κάποιο κορίτσι που σε ενοχλεί πιο πολύ η κριτική όχι, του? Όχι, θέλω να πω ότι πάλι θα πούνε μετά ότι δεν ήταν η δικιά μου ιδέα, ότι είναι αποστηλιστικό κομμάτι, ότι είναι αυτό και έτσι αποφάσισα να το βάλω με το πουκάμισο που βλέπετε. Δηλαδή, συγγνώμη, αν έβαζε λευκό πουκάμισο θα νομίζανε ότι δεν το έκανε μόνο, ενώ όχι, τώρα νομίζουν ότι το έκανε μόνο. Δεν καταλαβαίνω τι λες. Όχι, ανέβαζα λευκό πουκάμισο, έτσι πως ήταν το αρχικό να το φέρω πέρα σήμερα. Δεν ξέρω πώς θα τέριαζε βέβαια με την τσάντα, αλλά αν έβαζε και το φουλάρι με το λευκό, θα ακούγα μετά ότι. Επειδή έβαλες πάλι ένα φουλάρι, θα σου λέγανε ότι δεν το κάνεις τώρα μόνη εδώ σου. Εδώ έχω ακούσει τόσες μέρες τόσο πολλά, οπότε είπα να το φέρω έτσι.
Εντάξει, οπότε είπε, σας βάλω 2-3 πράγματα που δεν ταιριάζουν, να τις πίσω δεν την είμαι μόνη μου. Συγγνώμη, αλλά και τη Ειρήνη, ας πούμε, τη λέμε κάθε μέρα ότι έχει βοήθεια. Βλέπεις να την νοιάζει. Όχι, αγάπη μου, απλά ξέρεις τι γίνεται. Έχετε, έχω αρχίσει λίγο. Θα σου πω. Εκεί που κάνω μεγάλη προσπάθεια, γιατί ξέρω ότι ήρθα στο μισό του παιχνιδιού και πρέπει να το πάω τέρμα. Όταν ακούω ναι, και όλα αυτά, λίγο απογοητεύομαι. Η κάθε μία διαγωνίζεται για τον εαυτό μου. Και με το τι λέει ο καθένα. Στο τέλο μιλάω για τον εαυτό μου, ότι εγώ απογοητεύομαι λίγο. Όπως είπα και το σκέφτομαι χθες, διαφορετικά. Έτσι λειτουργώ σαν μέλλον. Καθαρός ουρανός, αστραπές, δεν φοβάται. Σίγουρα, απλά εγώ έτσι νιώθω. Θα σου πω κάτι. Η κάθε μία διαγωνίζεται για τον εαυτό τη. Ναι, σίγουρα. Απλά εγώ μιλάω για τον εαυτό μου. Να τελειοποιήσει μια προσπάθεια και ένα look. Να το κάνεις. Εγώ μιλάω για τον εαυτό μου και μπορεί να είναι λάθος έτσι όπως το σκέφτομαι, αλλά λίγο απογοητεύομαι, οπότε μετά λέω το πω λίγο έτσι. Εντάξει, μπορεί να είναι και λάθος. Αλλά έτσι νιώθω. Δηλαδή, συγγνώμη, κατέβασες ένα look από μόνη σου, παίρνοντας το ρίσκο να πάρεις χαμηλούς βαθμούς για να μας δείξει εμάς ότι αυτό είναι λίγο, είναι λίγο περίεργο. Ναι, γιατί. Δηλαδή, θα το έφερες καλύτερο και συνειδητά το έφερες λιγότερο για να μην φανείς. Μα αυτό δεν έχει λογική που λες. Ναι, γιατί νιώθω λίγο μερικές φορές ότι. Αυτό μήπως είναι για να δικαιολογήσεις τα λάθη που έχει κάνει το look. Τώρα μην μου πεις ότι δεν θα κάνεις το καλύτερο δυνατό. Μα το είπα και δυνατό. Πιο πριν έρθω εδώ πέρα. Τότε γιατί ότι... σε άλλες εικόνες κάνεις καλύτερες εικόνες και δεν το κατεβάζεις. Μα το είπα και πριν ξεκινήσω να σας δικαιολογήσω το look μου ότι. Το αρχικό ήθελα να το φέρω με ένα λευκό διαφορετικό. Δεν το λέω για να δικαιολογήσω κάτι αυτή τη στιγμή. Γιατί από τη στιγμή που το άλλαξα. Αν θεωρούσες ότι ήταν καλύτερο ότι να το φέρεις όμως. Και την κριτική και την βαθμολογία. Αν ήταν καλύτερο όμως δεν έπρεπε να φέρεις αυτό που θεωρούσες καλύτερο. Σίγουρα, αλλά δεν ένιωσα όμως ότι ήθελα να το φέρω, γιατί δεν ήθελα πάλι να ακούω αυτά που ακούω. Καλά, γιατί το άκουσες, έχει και μια βάση. Δηλαδή, και δεν είμαστε όλες τρελές εδώ και βλέπουμε όχι, το ίδιο πράγμα. Δεν το είπαμε αυτή την έννοια. Δηλαδή, έχει ότι μια βάση. Δεν είναι... κάποια. Όχι, απλά λες να το ακούω. Δεν είναι, έχουμε γίνει όχι, και μια βάση. Μην το πάρεις διαφορετικά. Όχι, εγώ δεν λέω αυτό που νιώθω. Όπως ήθελα να το φέρω. Εντάξει, ρισκάρω βέβαια που δεν το αφαιρέσει. Ναι, να σου πω κάτι όμως. Επειδή χθες έκανες έναν πολύ δύσκολο συνδυασμό, ο οποίος πέτυχε. Και κατάλαβα ότι και τι άκουσα κιόλα. Ναι. Για άλλη μια φορά, οπότε δεν ήθελα να ξαναρισκάρω. Συγγνώμη, σε διακόπτω. Ναι, σήμερα θα μπορούσες, αν ήθελες, να το κατεβάσεις το look σου για να μην πάει τόσο καλά, αλλά να. Σίγουρα δεν ήταν αυτός ο σκοπός μου να κατεβάσω ένα look, γιατί. Συγγνώμη, σε ξαναδιακόπτω, όπως είπα. Προσπαθώ να το πάω όσο μπορώ πιο, ναι, πιο πάνω. Θα συνεχίσω γιατί... αυτό που έλεγα ναι. πριν με διακόψεις, ότι θα μπορούσες να βάλεις μια πιο safe τσάντα αν ήθελες, να ταιριάζει τουλάχιστον, ή κάποιο παπούτσι, δηλαδή αφού δεν θες να το πας στο τέρμα για να μην σου πούμε αυτό, κάνε το τουλάχιστον λίγο σωστά. Ναι, γιατί το αρχικό μου ήταν αυτό, τελευταία στιγμή σου λέω ξανά ότι το άλλαξα το από μέσα και το υπόλοιπο. Ήταν να το φέρω έτσι όπως είμαι σήμερα. Με αυτό το παπούτσι, με αυτή τη τσάντα, με αυτό το φόρεμα. Το μόνο που άλλαξα ήταν το πουκάμισο. Και δεν έβαλα και τα υπόλοιπα που ήθελα να βάλω. Με Ήρυδα, που είναι και αυτή η νέα παίκτη, δηλαδή μετά από μένα που ήρθε, φαίνεται ότι προσπαθεί μόνη της η κοπέλα. Γιατί υπάρχει μια συνοχή σε αυτά που κάνει. Δεν είναι μας φαίνεται μια μέρα κάτι πολύ λάθος και τη μια μέρα κάτι πολύ σωστό. Μας έχει φέρει βέβαια και σωστά πράγματα. Δηλαδή, εσύ λες να έχω να στη λίστα φαίνεται και να προσπαθεί μόνη της. Είναι πολύ ξεκάθαρο. Για να στο λέμε, θα βλέπουμε εικόνες που απέχουν. Τώρα μπορεί να τυχαίνει. Ναι, τα αποδείξεις δεν έχω γίνεται όταν έχεις έναν άνθρωπο που σε βοηθάει. Και ούτε σε κατηγορεί κανείς. Αυτό λέμε αυτό. Μια μέρα λάθος. Και την άλλη όχι. Μπορεί να μην τον έχεις κάθε μέρα όμως, κατάλαβες. Ή μπορεί να μην σου δίνει ή μπορεί να σου έχει δώσει μια εικόνα και να ήθελες να τη χαλάσεις. Όχι, το... δεν έχω τέτοιο σκοπό αυτό. Να χαλάσω κάποια εικόνα. Ούτε το ρούχο ούτε κάτι. Και το ρούχο και όλος και το παπούτσι το έχω πάρει και τις μέρες που έχω πάρει. Είδα και τα ξανά. Έλα, πάμε. Άκου τώρα Μελίτα. Εάν λοιπόν είχες μία ιδέα να κάνεις ένα look που κατά τη γνώμη σου και κατά την αισθητική σου θα ήταν πολύ ωραίο και πιο ωραίο από αυτό που έφερες και τελικά το χάλασες για να μην νομίζουν οι συμπαίκτριές σου ότι αυτό είναι από στη λίστα και αποφάσεις λίγο να το φέρεις λιγότερο καλό, αυτό δεν είπες. Ναι, δεν το κρύβω, εγώ νιώθω απογοητευμένη. Εάν είσαι σε αυτή τη θέση, σημαίνει ότι δεν περνάς καλά εδώ και ότι δεν έχεις και θέση εδώ. Δηλαδή, το να μας φέρνεις ένα look εις γνώσεις σου λιγότερο καλό από ό,τι θα μπορούσες, ενώ έχεις και τα κομμάτια, τι να κάτσουμε εμείς τώρα εδώ να κάνουμε. Ανοησίες, ρε παιδί μου, είναι ανόητα πράγματα αυτά. Ναι, αλλά όμως έτσι αισθάνομαι και ήθελα να το πω. Δηλαδή, τι να μην πω αυτό που νιώθω. Μα γιατί να χαλάσεις το look σου, δεν καταλαβαίνω. Δείχνει ενοχή αυτό αρχικά. Εάν λοιπόν εσύ αντιδράσεις κατά αυτόν τον τρόπο και χαλάς τη δική σου πορεία στο παιχνίδι. Γιατί δεν μπορείς να αντιμετωπίσεις τις συμπαίκτριές σου για κάτι που όλες σου λένε το ίδιο. Πρέπει να το λύσεις αυτό το θέμα εσύ, δεν ξέρω με ποιον τρόπο, αλλά είναι κάτι που εμείς δεν μπορούμε να σου το λύσουμε.
Και απλά χαλάς την παρουσία σου στο διαγωνισμό, χαντακώνεις τη δική σου πορεία, θα πάρεις χαμηλότερες βαθμολογίες από αυτές που θα έπαιρνες και κάνεις κακό στον εαυτό σου βασικά. Δεν υπάρχει κάτι άλλο να σου πω. Εγώ βλέπω ένα look που είναι όλο λάθος, είτε γιατί το χάλασες επειδή δεν ήθελες να τις αντιμετωπίσεις, είτε γιατί το έκανες τελικώς λάθος, το αποτέλεσμα ένα είναι. Και είναι ότι είναι ένα look που δεν είναι επιτυχημένο. Και ούτε είναι πρόταση για μια γυναίκα που μας παρακολουθεί να πάει σε μια εκδήλωση. Μην το συνεχίσεις αυτό το πράγμα, είναι κρίμα μωρέ Μέλτα. Χάνεις το χρόνο σου, αν όντως έχεις δράσει έτσι. Σου βάλω ένα. Ευχαριστώ. Συνεχίζουμε με τον Δημήτρη τώρα. Θα σου πω γρήγορα ότι πολλά κορίτσια έχουν φέρει εδώ κάποιες εμφανίσεις που έχουν κατηγορηθεί ότι έχουν κάποια βοήθεια. Δεν έχουν δώσει σημασία σε αυτό. Είχαν βάλει ένα στόχο από την αρχή που μπήκαν εδώ μέσα, ακολουθούν το στόχο τους. Δεν τους νοιάζει τι ακούγεται αριστερά-δεξιά, δεν τους νοιάζει αν το κάνουν πράγματι και αν αυτό είναι εις βάρος κάποιων άλλων κοριτσιών ή δεν είναι πολύ τίμιο. Γιατί δεν είναι πολύ τίμιο. Παρ' όλα αυτά δεν τους ενδιαφέρει καθόλου. Ακολουθούν το στόχο τους, λέει: εγώ θα φτάσω μέχρι εκεί, θέλω να κάνω αυτό. Και δεν με νοιάζει τι λένε. Σκοπός αγιάζει τα μέσα. Εσύ λες τώρα ότι το ρίξα γιατί δεν θέλω να μου λένε ότι έχω βοήθεια. Και αν αυτός ο σκοπός τους. Το έχεις σκεφτεί αυτό? Ναι. Άρα τι έκανες εσύ γι' αυτό? Τίποτα. Τους έκανα στο χατήρι. Και τα ακούς τώρα από κορίτσια που είχαν βοήθεια και μπορεί να έχουν ακόμα. Και σε σταυρώνουν. Τι να μιλήσουμε για ρούχα? Εντάξει. Πώς αφήνεις αυτό και σε καταβάλει? Μια τόσο δυνατή γυναίκα που εκεί έξω ζει και βασιλεύει, μεγαλώνει δύο παιδιά και έχει δικιά της επιχείρηση. Δεν θα έπρεπε, Μέλτα μου. Συμφωνείς? Μη το αφήσεις να γίνεται. Έλα μωρέ, μανούλα. Δύο παιδάκια εγώ, δύο παιδάκια εδώ. Άσε. Πάρε πιο δύσκολο πράγμα. Α, μη κλαις. Το πιο δύσκολο πράγμα είναι αυτό, κορίτσια. Θα το δείτε με το καλό. Αν θέλετε και γίνετε μανούλες, θα καταλάβετε τι εννοώ. Αυτά είναι τίποτα. Και η δουλειά είναι τίποτα. Η δυσκολία είναι εκεί. Εντάξει, μου βγαίνει λίγο παραπάνω μια πίεση, μάλλον δεν ξέρω. Να μην τα αφήσεις. Ναι. Έχεις καταφέρει πολλά ζωή σου για να αφήσεις αυτό το πράγμα τώρα εδώ να σε καταβάλει. Μέλτα μου, δεν θα μιλήσω για ρούχα. Δεν υπάρχει λόγος τώρα. Μόνη σου κατάλαβες τα λάθη. Οπότε μην σου λέω τι θα άλλαζα, τι θα έκανα. Δεν έχει νόημα. Ευχαριστώ. Και πάμε στην Ηλιάνα μας τώρα. Α, ναι, Μέλτα μου. Εγώ θα σου πω για τα ρούχα για να σε βοηθήσω να πας σε αυτό το πάρτι. Σίγουρα νομίζω ότι αυτό το φόρμα που έχεις επιλέξει δεν το λες και το πιο cocktail ever. Θέλει πάρα πολύ δουλειά για να έρθει στιλιστικά και να μπορείς να τοποθετήσεις ένα τέτοιο event. Αφού πας όμως τέλος πάντων, θα προτιμούσα να έχεις στα μαλλιά σου μια κοτσίδα, να βάλεις ένα κοραλί κραγιόν, να φορέσεις ένα ωραίο πέδιλο. Θα μπορούσε εκεί να βάλεις το κίτρινο στοιχείο, να είναι πράσινα, να είναι λευκά, να είναι καφέ. Θα μπορούσε να δοκιμάσεις πάρα πολλά χρώματα. Λοιπόν, η βάση του look είναι ωραία. Και σήμερα είναι και πιο σύγχρονα και τα μαλλιά σου και το μακιγιάζ, έχω να σου πω. Ευχαριστώ. Δύο. Ωραία. 5,3 είναι η τελική Ευχαριστώ. Βαθμολογία. Μπορείς να επιστρέψεις τη θέση σου, Μέλτα. Πολύ σας ευχαριστούμε για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Οπότε, αν δεν θέλετε να χάνετε στιγμή, κάντε subscribe στο κανάλι μας στο YouTube και να βλέπετε συνέχεια αποσπάσματα κάνοντας κλικ και δεξιά και αριστερά.